Η μέρα γλυκοχάραζε και ο βοσκός οδήγησε τα πρόβατά του προς τον ήλιο. «Ποτέ δεν έχουν ανάγκη να πάρουν μια απόφαση», σκέφτηκε. «Ίσως γι' αυτό να μένουν πάντα δίπλα μου». Η μόνη ανάγκη που αισθάνονταν τα πρόβατα ήταν για νερό και τροφή. Όσο καιρό το αγόρι θα γνώριζε τα καλύτερα βοσκοτόπια της Ανδαλουσίας, θα ήταν πάντα φίλοι του. Ακόμη κι αν οι μέρες ήταν όλες ίδιες, με ατέλειωτες ώρες να σέρνονται μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ακόμη κι αν δεν είχαν διαβάσει ποτέ τους ένα έστω βιβλίο σ' όλη τους τη μικρή ζωή και δεν γνώριζαν τη γλώσσα των ανθρώπων που διηγούνταν τα νέα στα χωριά. Ήταν ευχαριστημένα με το νερό και την τροφή και αυτό τους ήταν αρκετό. Ως ανταλλαγή προσέφεραν γενναιόδωρα το μαλλί, τη συντροφιά και πότε-πότε το κρέας τους. Αν κάποια στιγμή μεταμορφωνόμουν σε τέρας και αποφάσιζα να τα σφάξω ένα-ένα, δεν θα το έπαιρναν είδηση, παρά όταν θα είχε σφαχτεί σχεδόν όλο το κοπάδι, σκέφτηκε το αγόρι. Γιατί μου έχουν εμπιστοσύνη και σταμάτησαν να εμπιστεύονται το ένστικτό τους, μόνο και μόνο επειδή τα οδηγώ προς την τροφή. Το αγόρι άρχισε να απορεί για τις ίδιες του τις σκέψεις, να τις βρίσκει παράξενες. Ίσως η εκκλησία με αυτή τη σικομουριά που φύτρωνε μέσα της να ήταν στοιχειωμένη. Αυτή ήταν άραγε η αιτία που είχε δει δεύτερη φορά το ίδιο όνειρο και που ένιωθε ένα αίσθημα θυμού εναντίον των προβάτων, των πάντα τόσο πιστών φίλων του. Ήπιε λίγο κρασί που είχε περισσέψει από το δείπνο της προηγούμενης μέρας και έσφιξε την κάπα στο σώμα του. Ήξερε ότι σε λίγες ώρες, με τον ήλιο στο ζενίθ, θα έκανε τόση ζέστη που δεν θα μπορούσε να οδηγήσει τα πρόβατα μέσα στον κάμπο. Ήταν η ώρα που όλη η Ισπανία κοιμόταν το καλοκαίρι. Η ζέστη κρατούσε μέχρι τη νύχτα και ως τότε θα έπρεπε να κουβαλάει την κάπα. Παρ' όλα αυτά, όποτε του ερχόταν να διαμαρτυρηθεί για το βάρος της, θυμόταν ότι χάρη σε εκείνη δεν κρύωνε τα χαράματα, την αυγή. «Πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για τα απρόβλεπτα του καιρού», σκεφτόταν τότε και ένιωθε ευγνωμοσύνη για το βάρος της κάπας του. Η κάπα είχε ένα λόγο ύπαρξης, το ίδιο και το αγόρι. 2 χρόνια τώρα στις πεδιάδες της Ανδαλουσίας και ήξερε ήδη απ' έξω όλες τις πόλεις της περιοχής και ήταν αυτό που έδινε νόημα στη ζωή του, να ταξιδεύει. Αυτή τη φορά είχε σκοπό να εξηγήσει στην κοπέλα πώς ένας απλός βοσκός ήξερε να διαβάζει. Μέχρι τα 16 του ήταν σε μια ιερατική σχολή. Οι γονείς του ήθελαν να τον κάνουν παπά, κάτι που θα έκανε περήφανη μια αγροτική οικογένεια που πάλευε μόνο για την τροφή και το νερό όπως τα πρόβατά του. Έμαθε λατινικά, ισπανικά και θεολογία. Από μικρό παιδί όμως, το όνειρό του ήταν να γνωρίσει τον κόσμο. Και αυτό ήταν σπουδαιότερο από το να γνωρίσει το Θεό ή τις αμαρτίες των ανθρώπων. Κάποιο απόγευμα που είχε επισκεφθεί την οικογένειά του, είχε βρει το θάρρος να πει του πατέρα του ότι δεν ήθελε να γίνει παπάς, να ταξιδεύει. Αυτό ήθελε. Ήταν ζεστή μέρα και το κρασί, αδιερεύνητο μυστήριο, κατάφερε να τον δροσίσει λίγο. Είχε αφήσει τα πρόβατα στην είσοδο της πόλης, στο μαντρί ενός καινούριου φίλου του. Γνώριζε πολύ κόσμο σε εκείνα τα μέρη και αυτός ήταν ο λόγος που του άρεσαν τα ταξίδια. Αποκτάς καινούριους φίλους και δεν είναι ανάγκη να βρίσκεσαι μαζί τους κάθε μέρα. Όταν βλέπεις πάντα τα ίδια πρόσωπα και αυτό συνέβη στην ιερατική σχολή, καταλήγεις στο να γίνουν κομμάτι της ζωής σου. Και όταν γίνουν κομμάτι της ζωής σου, επιδιώκουν να την αλλάξουν. Αν δεν ανταποκρίνεσαι στις προσδοκίες τους, γκρινιάζουν. Και αυτό γιατί όλοι οι άλλοι νομίζουν ότι ξέρουν το πώς πρέπει να ζούμε τη δική μας ζωή. Κανείς όμως δεν γνωρίζει να σου πει πώς να ζει τη ζωή του. Σαν τη γριά που ερμήνευε τα όνειρα, αλλά δεν γνώριζε πώς να τα μετατρέψει σε πραγματικότητα. Αποφάσισε να περιμένει να γύρει ο ήλιος λίγο προς τη δύση, πριν τραβήξει με τα πρόβατά του προς τον κάμπο. Σε 3 μέρες θα συναντούσε την κόρη του εμπόρου. Άρχισε να διαβάζει το βιβλίο που του είχε δώσει ο ιερέας της Ταρίφας. Ήταν ένα χοντρό βιβλίο όπου από την πρώτη κιόλα σελίδα γινόταν λόγος για μια κηδεία. Επιπλέον, τα πρόσωπα είχαν πολύπλοκα ονόματα. Αν κάποτε έγραφε βιβλία, σκέφτηκε, θα φρόντιζε να παρουσιάζει ένα-ένα τα πρόσωπα για να μην αναγκάζει τους αναγνώστες να αποστηθίζουν όλα τα ονόματα ταυτόχρονα.
ενώ είχε καταφέρει να συγκεντρωθεί στο διάβασμα και ήταν ευχάριστο γιατί γινόταν λόγος για μια κηδεία στο χιόνι, κάτι που του μετέδιδε ένα αίσθημα ψύχρας κάτω από εκείνο τον καυτό ήλιο, ένας γέρος ήρθε, κάθισε δίπλα του και άρχισε να του μιλάει. «Τι κάνουν αυτοί εκεί?» ρώτησε ο γέρος δείχνοντας τους ανθρώπους στην πλατεία. «Εργάζονται», απάντησε κοφτά το αγόρι και προσποιήθηκε ότι είχε βυθιστεί ξανά στο διάβασμα. Στην πραγματικότητα σκεφτόταν ότι έπρεπε να κουρέψει τα πρόβατα μπροστά στην κόρη του εμπόρου για να διαπιστώσει εκείνη πόσο ικανός ήταν. Πόσες φορές είχε φανταστεί αυτή τη σκηνή. Και κάθε φορά το κορίτσι τον κοιτούσε με θαυμασμό, όταν εκείνος άρχιζε να της εξηγεί ότι τα πρόβατα πρέπει να τα κουρεύουμε από τα πίσω προς τα εμπρός. Προσπαθούσε επίσης να θυμηθεί μερικές καλές ιστορίες που θα τις διηγιόταν καθώς θα κούρευε τα πρόβατα. Τις περισσότερες τις είχε διαβάσει σε βιβλία, αλλά θα τις διηγιόταν σαν να ήταν δικά του βιώματα. Εκείνη δεν θα καταλάβαινε τη διαφορά, γιατί δεν ήξερε να διαβάζει βιβλία. Ο γέρος όμως συνέχισε να επιμένει. Είπε ότι ένιωθε κουρασμένος και διψασμένος και ζήτησε από το αγόρι μια γουλιά κρασί. Το αγόρι του πρόσφερε το μπουκάλι. Ίσως έτσι τον άφηνε ήσυχο. Ο γέρος όμως ήθελε οπωσδήποτε κουβέντα. Ρώτησε τι βιβλίο διάβαζε το αγόρι. Εκείνο σκέφτηκε να φερθεί με αγένεια και να αλλάξει παγκάκι. Ο πατέρας του όμως το είχε μάθει να σέβεται τους πιο ηλικιωμένους. Κι έτσι έδειξε το βιβλίο στο γέρο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν μπορούσε να προφέρει τον τίτλο, και δεύτερον, αν ο γέρος δεν ήξερε να διαβάζει, από μόνος του θα άλλαζε παγκάκι για να μην αισθάνεται ταπεινωμένος. «Είμαι ο βασιλιάς της Αλήν», είχε πει ο γέρος. «Για ποιο λόγο ένας βασιλιάς πιάνει κουβέντα με ένα βοσκό?» ρώτησε το αγόρι έκπληκτο. «Για πολλούς λόγους. Ας πούμε ότι ο πιο σημαντικός είναι ότι εσύ κατάφερες να πραγματοποιήσεις τον προσωπικό μύθο σου». Το αγόρι δεν είχε ιδέα τι θα πει προσωπικός μύθος. «Είναι αυτό που πάντα επιθυμούσες να κάνεις. Όλοι οι άνθρωποι, στα πρώτα νεανικά τους χρόνια, ξέρουν ποιος είναι ο προσωπικός μύθος τους. Την εποχή αυτή της ζωής όλα είναι ξεκάθαρα. Όλα γίνονται και οι άνθρωποι δεν φοβούνται να ονειρεύονται και να επιθυμούν όσα θα ήθελαν να πραγματοποιήσουν στη ζωή τους. Όσο όμως περνά ο χρόνος, μια μυστική δύναμη αρχίζει να προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι αδύνατο να πραγματοποιήσει κανείς τον προσωπικό μύθο του». Για το αγόρι, τα λόγια του γέρου δεν είχαν και πολύ νόημα. Ήθελε όμως να μάθει ποιες ήταν οι μυστικές δυνάμεις. Η κόρη του εμπόρου θα έμενε με ανοιχτό το στόμα. «Είναι δυνάμεις που φαίνονται κακές, αλλά στην πραγματικότητα σου διδάσκουν πώς να εκπληρώσεις τον προσωπικό μύθο σου. Προετοιμάζουν το πνεύμα και τη θέλησή σου, γιατί πάνω σε αυτόν τον πλανήτη υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια. Όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, όταν επιδιώξεις κάτι, σημαίνει ότι η επιθυμία σου πηγάζει από την ψυχή του κόσμου. Είναι η αποστολή σου πάνω στη γη. Ακόμη κι αν θέλεις μόνο να ταξιδεύεις ή να παντρευτείς την κόρη ενός εμπόρου υφασμάτων ή να αναζητήσεις ένα θησαυρό, η ψυχή του κόσμου τρέφεται από την ευτυχία των ανθρώπων ή από τη δυστυχία, το φθόνο, τη ζήλια. Η εκπλήρωση του προσωπικού του μύθου, αυτό είναι το μοναδικό χρέος του ανθρώπου. Τα πάντα είναι ένα και μοναδικό πράγμα. Και όταν επιδιώξεις κάτι, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει όπως επιθυμείς».